Ο κύριος Ιωακιμίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε μία συζήτηση με τη Χριστίνα Κοραή εδώ στην αρχή της εκπομπής κατά πόσο η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όπως είχε σταθεί στο κομμάτι του COVID, των εμβολίων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Θεωρείτε ότι περιμέναμε περισσότερα και ήρθαν λιγότερα? Μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα ή αυτή τη φορά τα συμφέροντα νίκησαν την Ομόνια και την κοινή δράση? Κοιτάξτε, η πρώτη αντίδραση της Ευρώπης θα έλεγα ότι υπήρξε γρήγορη και αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, η πολεμική επιχείρηση του Προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία κατά κάποιο τρόπο αφήπησε την Ευρώπη και αντέδρασε με ταχύτητα, επέβαλε αυστηρές κυρώσεις, διαδοχικά πακέτα, κάτι που δεν είναι σύνηθες για την Ευρώπη. Στη συνέχεια όμως άρχισαν να εμφανίζονται, αν θέλετε, και οι γνωστές ευρωπαϊκές δυσκολίες και τα γνωστά προβλήματα. Με άλλα λόγια, σε ό,τι αφορά κυρίως το ενεργειακό πακέτο, εκεί εκδηλώθηκαν οι γνωστές αντιθέσεις απόψεων και συμφερόντων μεταξύ Βορρά και Νότου, κάτι που δεν επέτρεψε άλλωστε και την επίτευξη συμφωνίας συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας. Ακριβώς. Πόσο αισιόδοξος είστε, κύριε καθηγητά, ότι μέχρι το Μάιο θα έχει βρεθεί μία λύση, διότι αυτό που ακούμε είναι ακόμη και η κοινή προμήθεια θα γίνεται σε θελοντική, ας πούμε, βάση, εάν επιτευχθεί κάποια απόφαση προς αυτήν την κατεύθυνση, στην κοινή προμήθεια και της ενέργειας. Και βάλτε σε αυτό και την κριτική που κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι Ισπανία και Πορτογαλία πάτησαν πόδι και κέρδισαν κάποια πράγματα, ενώ εμείς δεν κερδίσαμε. Κοιτάξτε, πρώτον σε ό,τι αφορά την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, ενεργειακών πόρων, πράγματι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταγράφουν ως εθελοντική κατά κάποιο τρόπο αυτή την δράση, ενώ στην περίπτωση των εμβολίων αποφασίσαμε κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Και εδώ όντως εκδηλώθηκε ένα πρόβλημα. Επομένως, δεν ξέρω αν θα ανατραπεί στη συνέχεια, αν θα διορθωθεί αυτό προς την κατεύθυνση το να γίνει υποχρεωτική η προμήθεια για όλες τις χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε το τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο, ναι, στις προτάσεις της, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η ελληνική πρόταση για την επιβολή πλαφών κτλ. Ναι. Προκειμένου επί τη βάση των οποίων να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Και δεν στον πλαφόν, κύριε καθηγητά, υπάρχουν ενστάσεις σοβαρές, γιατί σου λέει ποιος θα πληρώσει το επιπλέον έχετε του πλαφόν. Έχετε ναι, δίκιο. Δηλαδή, η γνωστή αντιπαράθεση μεταξύ των λεγόμενων φιδωλών χωρών, αν θέλετε. Των τσιγκούνιδων. Ακριβώς. Ναι. Και των περισσότερων ανοιχτών, ας το πούμε κάπως έτσι, των μεσογειακών δηλαδή χωρών. Αυτή είναι μία πτυχή. Υπάρχει άλλη πτυχή που αλληλοσυνδέεται, που είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας, όπου και εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών. Ορισμένες χώρες, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, θα ήθελαν εδώ και τώρα ίσως να πάμε σε πλήρη απεξάρτηση. Μάλιστα. Άλλες χώρες που έχουν υψηλό βαθμό εξάρτησης, όπως η Γερμανία και τα λοιπά. Και η Ολλανδία. Και ακριβώς. Ωραία, πείτε μας τώρα λίγο και σε απλά, έτσι, να το καταλάβουμε όλοι, τι κέρδισε η Ισπανία και η Πορτογαλία και αν θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε μια αντίστοιχη, μισό λεπτό, συμπεριφορά και να κερδίσουμε και εμείς, διότι αυτή είναι η κριτική της αντιπολίτευσης, ότι η Ισπανία πάτησε πόδι και κέρδισε, εμείς ήμασταν τα καλά παιδιά και δεν κερδίσαμε. Κοιτάξτε, η Ισπανία αυτό το οποίο κέρδισε εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, είναι τη δυνατότητα να αποδεσμεύσει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τις τιμές του φυσικού αερίου. Αυτή είναι η βασική ρύθμιση. Γιατί? Διότι οι τιμές του φυσικού αερίου σήμερα προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακριβώς. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία κέρδισαν με μια διατύπωση, έτσι που είναι και λίγο περίεργη,
την δυνατότητα να αποδεσμεύσουν. Και αυτό έγινε γιατί, διότι η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι, ξέρετε, εξαιρετικά από... δεν συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο, το ευρωπαϊκό δίκτυο των αγωγών. Ακριβώς, ηλεκτρικές ενέργειες. Λόγω των βουνών. Δύο νησιά στον Ευρωπαϊκό ωκεανό, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και αυτό ήταν το επιχείρημα. Εμείς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο, διότι δεν βρισκόμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Με άλλα λόγια, εμείς έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις και τα λοιπά. Κατά συνέπεια, ναι, αλλά έχουμε βγει από μια δεκαετή οικονομική κρίση, κύριε καθηγητά. Δεν θα μπορούσαμε ως επιχείρημα αυτό να το θέσουμε για να μπούμε στο γκρουπ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αντίθετα, οι προτάσεις που καταθέσαμε για πλαφόν, αλλά ακόμη αν θέλετε και η συναφής πρόταση Μακρόν για ένα ταμείο που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, μου φαίνεται ότι είναι σε μια... Διότι προσέξτε, και το μέτρο για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι ένα προσωρινό μέτρο, βέβαια. Είναι, όσο κρατάνε τα πράγματα και είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι για πάντα, προφανώς. Διότι εάν και η Ελλάδα επετύχανε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα έπρεπε αυτομάτως το μέτρο να γενικευτεί για πολύ περισσότερες χώρες. Ναι. Πράγμα που θα έθετε ζητήματα για την ενότητα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή θα είχαν δημιουργηθεί εντελώς διαφορετικά. Αλλά τώρα που αφορά δύο χώρες δεν δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Η αποχώρηση του Ισπανού Πρωθυπουργού μπορεί να οδήγησε σε αυτή τη νίκη. Καλά, έχω την εντύπωση ότι δραματοποιείται αυτή η αποχώρηση. Κάτι που συμβαίνει δεν είναι και τόσο περίεργο στα ευρωπαϊκά συμβούλια. Έχω ζήσει, ξέρετε, περισσότερο από 80 ευρωπαϊκά συμβούλια. Αλήθεια είναι αυτό. Και ξέρετε πόσες αποχωρήσεις έτσι τέταρτου μισής ώρας έχουν συμβεί. Δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα ήθελα και να την υπερδραματοποιήσω. Πάντως το κέρδισε αυτό, κύριε καθηγητά, και αυτό ας το κρατήσουμε. Το κέρδισε και αν δεν έφευγε από την αίθουσα και δεν ανέβαζε έτσι αυτό το έργο, παρότι είπε εγώ δεν απειλήσα ποτέ με βέτο, αυτό είπε και διέψευσε και κάποιον που το έστειλε ως μήνυμα ότι απειλεί με βέτο, το κέρδισε. Αυτό ας το κρατήσουμε. Έχετε δίκιο, διότι ήταν μαζί και η Πορτογαλία και λόγω των ειδικών συνθήκων το κέρδισε. Θέλω να τονίσω όμως ότι θα ήταν δύσκολο να γενικευτεί αυτό το μέτρο σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Με άλλα λόγια, δεν θα υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ομοφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η λύση βρέθηκε μετά από πρόταση του Βέλγου. Πρακτικά αυτό για Ισπανία και Πορτογαλία τι σημαίνει? Μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα? Ακριβώς. Μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι πολύ σημαντικό όμως. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό γιατί θεωρείτε ότι δεν έγινε αυτή τη στιγμή μία απόφαση για όλες τις χώρες? Που θα ήταν λογικό, ας πούμε. Κοιτάξτε, είναι λογικό, αλλά από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια γενικότερη, αν θέλετε, αναμόρφωση της αγοράς, της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας είπα, ορισμένες χώρες, όπως είναι οι Βόρειες, δεν θέλουν να προχωρήσουμε σε αυτή τη λογική της αποδέσμευσης και τα λοιπά, σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο. Θέλω να πω, οπότε... Από τη στιγμή που υπάρχει βέτο, ας πούμε, άτυπο βέτο από αυτές τις χώρες, δεν γίνεται. Κύριε καθηγητά, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε για να πάμε σε άλλο θέμα. 27 χώρες που είμαστε, είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Φυσικά. Ναι. Και ως εκ τούτου, η επίτευξη ομοφωνίας, η consensus καλύτερα, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση. Απαιτεί χρόνο. Και αυτό είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, όπως φαίνεται τώρα, οι εθνικές πολιτικές κυριαρχούν. Ήδη και η δική μας κυβέρνηση είπε ότι στο 90% στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας θα φορολογηθεί. Ενώ και σε αυτό περιμέναμε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Τι περιθώρια υπάρχουν από τις εθνικές κυβερνήσεις να λειτουργήσουν αυτόνομα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια. Επαναλαμβάνω, στο μέτρο που δεν υπονομεύεται η ενιαία εσωτερική αγορά. Πάντως, θα πρέπει, καλό είναι να περιμένουμε μέχρι τον Μάιο, διότι το Μάιο προφανώς θα υπάρξει ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, από τη στιγμή που κατατίθεται η προτάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υπάρξει ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστούν όλα αυτά τα μέτρα. Ναι, γιατί το κανονικό, το τακτικό είναι τον Ιούνιο. Είναι τον Ιούνιο, 24-25 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, σωστά θυμάστε. Θα υπάρξει ένα έκτακτο, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Σας υπενθυμίζω ότι κάπως έτσι αποφασίστηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, με άλλα λόγια, χρειάστηκε μία περίοδος κατά κάποιο τρόπο ορίμανσης όλων αυτών των προτάσεων για να φτάσουν μετά από 4 μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία στην τελική απόφαση. Μάλιστα. Έγινε τον Ιούλιο, αν θυμάστε. Ναι, κύριε καθηγητά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα. Και μια τελευταία κουβέντα για την προμήθεια αερίου όσον αφορά τον επόμενο χειμώνα, δηλαδή το χειμώνα του 22-23. Εκεί εκτιμάτε ότι θα βρεθεί μια κοινή δράση? Είναι ρεαλιστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο? Σε ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Ναι, γιατί λένε για μέχρι το τέλος του χρόνου 100 δις λιγότερα θα πάρουν οι Ρώσοι. Κοιτάξτε, η απεξάρτηση θα είναι μια δύσκολη άσκηση, η πλήρης απεξάρτηση. Έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει μια απεξάρτηση κατά τα 2/3 που θα είναι άθλος και αυτό να επιτευχθεί. Ακριβώς. Αλλά παρά τα αυτά, η συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταρχήν προμήθεια 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, τα οποία θα αυξηθούν σταδιακά στα 50 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030 ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο, ένα μέτρο το οποίο θα διευκολύνει πάρα πολύ σημαντικά την απεξάρτηση. Μάλιστα. Αλλά καριέρα άμεση απεξάρτηση δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω χώρες όπως η Γερμανία ιδιαίτερα ορθώς τονίζουν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μέτρα τα οποία θα πλήξουν δυσανάλογα τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, και το τελευταίο μας ερώτημα, κύριε καθηγητά. Εδώ έχουμε την Τουρκία να διατηρεί το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, από τη μια δηλαδή να λέει εγώ δεν εφαρμόζω κυρώσεις. Ο Τσαβούσογλου προχθές κάλεσε και τους ολιγάρχες, αυτούς που έχουν νόμιμες δραστηριότητες, να πάνε να επενδύσουν στην Τουρκία. Σήμερα δεν τη τράβηξε και κανένα σταυτή. Ο Ρούτε πήγε και πρόσφατα στην Τουρκία και ύμνους είπε, λέει το καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία, γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος της στο διαπραγματευτικός, χωρίς να έχει αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Σήμερα γίνεται διαπραγματευτικός γύρος στην Τουρκία. Είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος της και πώς το εξηγείτε όλα και να μην επιβάλλει τις κυρώσεις που είναι διεθνές δίκαιο πλέον, για να το πούμε, σε βάρος της Ρωσίας, και να κάνει ό,τι θέλει και να τη χαϊδεύουν όλοι? Μήπως είναι νίκη αυτό της Τουρκίας και του Ερντογάν προσωπικά? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά είναι και εξαιρετικά σύνθετο το ερώτημα. Έχει πάρα πολλές στοιχείες. Πρώτον, η Τουρκία είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή επιχειρεί κατά κάποιο τρόπο να προσεγγίσει τη Δύση, μάλλον να ενσωματωθεί στην Δύση και στη λογική της. Αλλά από την άλλη μεριά το κάνει αυτό ενώ θέλει να διατηρήσει και σημαντικά περιθώρια αυτονομίας προκειμένου να συνομιλεί και με την άλλη πλευρά, δηλαδή με τη Ρωσία, με τον πρόεδρο Πούτιν, και να διαμεσολαβεί για την κατάπαυση, τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ναι. Αυτό σαφώς ενισχύει την Τουρκία, αναλαμβάνει νέους ρόλους οπωσδήποτε και στη λογική αυτή δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις. Μάλιστα. Αυτό σιωπηρός το αποδέχονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι.
και το αποδέχονται γιατί. Διότι κατά κάποιο τρόπο θέλουν την Τουρκία να παίξει αυτό το ρόλο. Δηλαδή το ρόλο του, του συνομιλητή και της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Άρα βγαίνει ενισχυμένη. Σαφώς βγαίνει ενισχυμένη. Μάλιστα. Αναλαμβάνει νέους ρόλους. Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής. Και να κλείσουμε με αυτό. Ότι αυτό δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό για την Ελλάδα. Διότι η ανάληψη νέων ρόλων φέρνει και ανάληψη νέων ευθυνών για την Τουρκία. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι οι ευθύνες αυτές είναι προς την κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, έχετε των συνόρων, ναι, και της κυριαρχίας. Επομένως θα πρέπει να το προσεγγίσουμε μέσα από αυτή την οπτική. Μάλιστα. Τη συμμαζεύει λίγο από την ανεξέλεγκτη προηγούμενη στάση σας. Εστάση της, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οι νέες γεωπολιτικές και περιφερειακές συνθήκες δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια διαδικασία εξομάλυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μάλιστα. Και αυτό το παράθυρο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολύ.